Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απιστία στο δημόσιο ασκήθηκε στον Κώστα Κοντογιώργο, πρώην νομάρχη και νυν βουλευτή Ευρυτανίας. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζουν και άλλα 19 πρώην μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου για τη χορήγηση δανείου σε ανώνυμη εταιρεία της νομαρχίας με εγγυήτρια την ίδια την νομαρχία. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν καταχρηστεί δημόσιο χρήμα πρέπει να τιμωρηθούν. Χάθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Και αυτό το πράγμα επιβάρυνε και την γενικότερη οικονομία. Το πληρώσαμε εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το δάνειο ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ δόθηκε από το παρακαταθηκών και δανείων στην εταιρεία Ευρυτανία ΑΕ. Η ανώνυμη εταιρεία δεν αποπληρώνει το δάνειο. Και έτσι η νομαρχία που ήταν εγγύητρια ανέλαβε το χρέος. Δηλαδή το κράτος φεσώθηκε με 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπήρξε καμία κακοδιαχείριση. Αντιθέτως, υπήρξε προσπάθεια διάσωσης και της εταιρείας και των περιουσιακών της στοιχείων και κυρίως να υπηρετήσουμε το στόχο μας που δεν ήταν άλλος, να υπηρετήσουμε τον τόπο μας και το δημόσιο συμφέρον. Πήγαν τα λεφτά. Πού να ξέρω εγώ. Τέσσερα χρόνια τώρα οι επιθεωρητές ψάχνουν να βρουν πού πήγαν τα λεφτά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ελεγχόμενοι από την Ομαρχία Ευρυτανία ΑΕ είχε μπει ως μέτοχος σε εταιρείες με εργαζόμενους και συνεργάτες με συμβάσεις έργου, που απουσιάζουν μόνιμα και παίρνουν μεγάλες αμοιβές. Γιατί δεν τους πείραζαν? Ακούστε τι λέει στον Α, πρώην Γενικός Διευθυντής της Ευρυτανία ΑΕ. Πήγαιναν μέσα, πήγαιναν καθόλου, δεν υπήρχε αντικείμενο. Το γνώριζαν εκεί οι τοπικοί άρχοντες όλοι ότι υπάρχει μια εταιρεία? Το γνώριζαν όλοι. Βεβαίως και ο κύριος μέτοχος, η Νομαρχία Διευθυντής, δεν το γνώριζε, αυτή έκανε κουμάντο. Τι μισθό δηλαδή έπαιρναν αυτοί πάλι τώρα? Ναι, πρέπει να έπαιρναν 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, 2.500. Φυσικά ήμασταν έτσι δεσμευμένοι και υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε σαν υπαλλήλους, σαν συνεργάτες και να πορευτούμε μαζί με αυτούς. Για πολλούς καρπενησιώτες η λειτουργία της Ευρυτανία ΑΕ αποτελεί σκάνδαλο, καθώς όπως λένε, παρά τους πόρους που διατέθηκαν και τη μεγάλη της περιουσία, ουσιαστικά το μόνο που βαρύγαγε τα τελευταία χρόνια ήταν χρέη. Η Ευρυτανία ΑΕ χαρακτηρίζεται από ελεγκτές, εταιρεία που δεν προσέφερε έργο, ενώ σπαταλούσε όμως τεράστια ποσά δημοσίου χρήματος. Για το δάνειο αυτό εγγυήθηκε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση της Ευρυτανίας, της οποίας όμως πρόεδρος της εταιρείας Ευρυτανία, για την οποία δόθηκε το δάνειο, ήταν ο ίδιος ο νομάρχης. Δηλαδή ο νομάρχης εγγυήθηκε για μια εταιρεία της νομαρχίας. Αυτό απαγορεύεται ρήτρα από τον νόμο. Ήταν καταχρεωμένη ενώ είχε έσοδα ως ιδιοκτήτρια του χιονοδρομικού. Συνέχιζε να λειτουργεί και να προσλαμβάνει παρότι ήταν ελλειμματική και ανενεργή. Κι όμως 2,8 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε η αποζημίωση στους 30 εργαζόμενους, όπως υποστήριξε ο πρώην νομάρχης. Αυτό που έκανε τους ελεγκτές να μπουν και να ψάξουν είναι τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το δάνειο Μαμούθ ετήθηκε ο τότε νομάρχης Κοντογιώργος και δόθηκε τελικά σε μια χρεοκοπημένη εταιρεία που ελεγχόταν από τον ίδιο τον Κώστα Κοντογιώργο και το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Η εταιρεία στεγάζεται ακόμα και σήμερα σε αυτά τα ερυπωμένα κτίρια και συνεχίζει να λειτουργεί παρότι παραμένει αδρανής και έχει μάλιστα και 7 εργαζόμενους, ενώ έχει 7 συνάχια ακόμα και 30. Σήμερα το μόνο που υπάρχει είναι κλειδωμένες πόρτες, έρημα γραφεία και όπως μπορείτε να δείτε θυροκολλημένες είναι οι ειδοποιήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για χρέη τα οποία συνεχίζει να συσσωρεύει παρότι δόθηκε δάνειο Μαμούθ ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν μπορούσα όμως να κάνω έλεγχο. Όταν υπήρχαν βιβλία και δεν μου τα φέρνανε, δεν μπορούσα να κάνω έλεγχο. Τι προφάσεις σας έλεγαν, τους ζητούσατε τα βιβλία? Τι σας έλεγαν? Δεν ξέρουν που είναι, δεν λείπουν αυτοί, δεν κάνουν, έχει χρόνια τώρα κλεισμένοι και σούπα μου πες. Σε τι ύψος είχαν φτάσει τα πρόστιμα? Τα έχω βεβαιωμένα είναι. Μήπως πληρώσαν τίποτα? Δεν πληρώσαν. Ο πρώην νομάρχης και νυν βουλευτής υποστηρίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα. Κλήθηκε να καταβάλει εγγύηση 60.000 ευρώ. Οι Ευρυτάνες αναρωτιούνται πού πήγαν τα λεφτά που δόθηκαν στην εταιρεία. Πήγαν μόνο για κάλυψη χρεών? Χρησιμοποιήθηκαν μόνο για να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες? Και αν είναι έτσι, πώς γίνεται σήμερα η ίδια ανενεργή εταιρεία να συσσωρεύει εκ νέου χρέη? Υπάρχει για ένα δάνειο τέτοιο προκειμένου να διασφαλίσουμε περιουσία πολλαπλάσιας αξίας από ό,τι το δάνειο. Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η περίπτωση του κυρίου Κοντογιώργου έχει την εξής διαφορά: ότι ο ίδιος ζήτησε και έγινε η άρση της ασυλίας του, θέλοντας να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη κανονικά και να αποδείξει την αθωότητά του. Πρέπει να σεβαστούμε την πορεία της δικαστικής έρευνας και να δούμε πού θα καταλήξει. Ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου επιβλήθηκε σε πρώην μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου,
ενώ η δικογραφία μεταβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Λαμίας, όποιος και θα αποφασίσει ποιοι από τους 20 συνολικά εμπλεκόμενους θα παραπεμφθούν σε δίκη.